Πάμε στο Ερεβάν και το Θανάση Αυγερινό, διότι εκπρόσωποι της Χαμάς, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, βρίσκονται στη Μόσχα για διαβουλεύσεις και για το θέμα των ομήρων. Και αυτό έχει προκαλέσει, Θανάση, την πολύ έντονη αντίδραση του Ισραήλ. Καλησπέρα, Εύα. Ανέβηκε το διπλωματικό θερμόμετρο μεταξύ Μόσχας και Τελαβίβ, που εξέφρασε δυσαρέσκεια για την επίσκεψη υψηλόβαθμου στελέχου της Χαμάς στη Ρωσία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και αρμόδιος για την εξωτερική της πολιτική, ο Μουτσά Αμπού Μαρζούκ, δήλωσε ότι η Ισλαμιστική Οργάνωση εξετάζει πολύ σοβαρότερα από τα αιτήματα άλλων χωρών εκείνο της Ρωσίας σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων που έχουν διπλή υπηκότητα, δηλαδή Ισραηλινή και Ρωσική. Την κριτική του Ισραήλ, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, απάντησε χωρίς όμως να κλιμακώσει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ. Ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα εξ αρχής έχει δηλώσει ότι παραμένει αυστηρά ουδέτερη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητο να συνεχίσει τις επαφές της με όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές. Πολύ περισσότερο που πρέπει να φροντίσει για την απελευθέρωση ομήρων της, αλλά και την εκένωση της Γάζας από περίπου 1.000 ανθρώπους που έχουν ζητήσει συνδρομή από τη Ρωσία, είναι Ρώσοι πολίτες και πολίτες πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε επίσης ότι θα συνεχίσει τις επαφές και με το Ισραήλ, που ομολογουμένως είναι βέβαια μικρότερες σε σχέση με τις επαφές με χώρες μουσουλμανικές. Η Μόσχα πάντως προειδοποιεί για το βασικότερο που φαίνεται προς την ανησυχεί, ότι η σύγκρουση αυτή μπορεί να επεκταθεί ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Και όχι μόνο, ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, δεξίχερη του Βλαντιμίρ Πούτιν, πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι μια χερθαία επιχείρηση του Ισραήλ θα σκορπίσει μίσους και αιματοχυσία.